Ο Έντβαρντ Μουνκ, 1863-1944, ήταν Νορβηγός ζωγράφος. Το πιο γνωστό έργο του, «Η Κραυγή», αποτελεί έναν από τους εμβληματικούς πίνακες της παγκόσμιας τέχνης. Ο Έντβαρντ Μουνκ γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1863 σε μια αγρικία ενός χωριού της Νορβηγίας. Γονείς του ήταν ο Κρίστιαν Μουνκ, γιατρός, και η Λάουρα. Ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας και είχε έναν αδελφό και τρεις αδελφές, η μία από τις οποίες ήταν μεγαλύτερη του. Το 1864 η οικογένεια μετακόμισε στην πόλη Κριστιανία, το σημερινό Όσλο, όταν ο Κρίστιαν Μουνκ διορίστηκε εκεί ως στρατιωτικός γιατρός. Όταν ο Έντβαρντ ήταν 5 χρόνων, πέθανε η μητέρα του από φυματίωση, όπως και η αγαπημένη του αδελφή Γιώχανε Σόφιε, 9 χρόνια αργότερα. Μια από τις νεότερες αδελφές του Μουνκ, η Λάουρα, διαγνώστηκε με ψυχική ασθένεια σε νεαρή ηλικία. Από τα 5 αδέλφια, μόνο ο Πέτερ Αντρέας παντρεύτηκε, αλλά πέθανε μερικούς μήνες μετά από τον γάμο. Ο Μουνκ έγραψε αργότερα: «Κληρονόμησα 2 από τους πιο φοβερούς εχθρούς του ανθρώπινου είδους. Την κληρονομιά της φυματίωσης και της παραφροσύνης. Η ασθένεια, η τρέλα και ο θάνατος ήταν οι μαύροι άγγελοι που στάθηκαν στο λίκνο μου». Ο στρατιωτικός μισθός του πατέρα ήταν πολύ χαμηλός και οι προσπάθειές του να ασκήσει παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα απέτυχαν, κρατώντας την οικογένειά του σε αξιοπρεπή αλλά διαρκή φτώχεια. Μετακόμιζαν συχνά από το ένα φτηνό διαμέρισμα στο άλλο. Τα πρώτα σχέδια και οι υδατογραφίες απεικόνιζαν αυτούς τους εσωτερικούς χώρους και μεμονωμένα αντικείμενα, όπως μπουκάλια φαρμάκων και όργανα σχεδίασης. Από την εφηβεία του, η τέχνη κυριαρχούσε στα ενδιαφέροντα του Μουνκ. 16 χρόνων, ο Μουνκ γράφηκε σε τεχνικό κολέγιο για να σπουδάσει μηχανικός, όπου διακρίθηκε στη φυσική, τη χημεία και τα μαθηματικά. Έμαθε σχεδίαση με κλίμακα και προοπτική, αλλά οι συχνές ασθένειες διέκοπταν τις σπουδές του. Τον επόμενο χρόνο, προς μεγάλη απογοήτευση του πατέρα του, εγκατέλειψε το κολέγιο αποφασισμένος να γίνει ζωγράφος. Ο πατέρας του θεωρούσε την τέχνη ανίερο επάγγελμα και οι γείτονές του αντέδρασαν πικρόχολα και του έστελαν ανώνυμες επιστολές. Το 1881 γράφηκε στη Βασιλική Σχολή Τέχνης και Σχεδιασμού του Όσλο. Εκείνο το χρόνο ο Μουνκ απέδειξε τα γρήγορα αποτελέσματα της εκπαίδευσής του στην προσωπογραφία με τα πρώτα του πορτρέτα, περιλαμβανομένων ενός του πατέρα του και μιας αυτοπροσωπογραφίας του. Κάποια στιγμή, ο πατέρας του, επηρεασμένος και από την αρνητική γνώμη ενός εξαδέλφου του Μουνκ, που ήταν καθιερωμένος παραδοσιακός ζωγράφος, κατέστρεψε τουλάχιστον ένα πίνακά του και του αρνήθηκε πια χρήματα για υλικά ζωγραφικής. Ο Μουνκ επέσυρε επίσης την οργή του πατέρα του και για τις σχέσεις του με τον Hans Jäger, τον τόμπιο μηδενιστή, που ζούσε με τον κώδικα «Ένα καταστροφικό πάθος είναι επίσης πάθος δημιουργικό» και υποστήριζε την αυτοκτονία ως τον τελικό δρόμο προς την ελευθερία. Ο Μουνκ αισθανόταν μια ανάγκη να πάει βαθύτερα και να εξερευνήσει καταστάσεις γεμάτες συναισθηματικό περιεχόμενο και εκφραστική ενέργεια. Με την προσταγή του Γέγκερ ότι έπρεπε να γράψει τη ζωή του, εννοώντας ότι ο Μουνκ έπρεπε να εξερευνήσει τη δική του συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση, ο νεαρός καλλιτέχνης ξεκίνησε μια περίοδο καθρεφτισμού και αυτοεξέτασης. Αυτή η βαθύτερη προοπτική το βοήθησε να μετακινηθεί σε μια νέα θεώρηση της τέχνης του. Έγραψε ότι το έργο του «Το άρρωστο παιδί» του 1886, βασισμένο στο θάνατο της αδελφής του, ήταν ο πρώτος του πίνακας ψυχής, η πρώτη του ρήξη με τον Ιμπρεσιονισμό. Ο πίνακας είχε αρνητική υποδοχή από τους κριτικούς και την οικογένειά του και προκάλεσε άλλη μια βίαιη έκρηξη ηθικής αγανάκτησης από την κοινότητα. Ο Μουνκ συνέχισε να χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνικών πινέλων και χρωματικών παλετών σε όλη τη δεκαετία του 1880 και στις αρχές εκείνης του 1890, καθώς πάσχιζε να καθορίσει το στυλ του. Το έργο του «Η Ίγκερ στην παραλία» το 1889, που προκάλεσε άλλη μια καταιγίδα σύγχυσης και αμφισβήτησης, προϊονίζει τις απλουστευμένες μορφές, τα βαριά περιγράμματα, τις έντονες αντιθέσεις και το συναισθηματικό περιεχόμενο του ώριμου στυλ του. Άρχισε να υπολογίζει προσεκτικά τις συνθέσεις του για να δημιουργήσει ένταση και συνέστημα. Η αδελφή του Μουνκ, Λάουρα, ήταν το θέμα του έργου του «Μελαγχολία, Λάουρα», το 1899.
γράφηκε για αυτό το έργο του πως σε αυτή τη θερμή κλειστοφοβική σκηνή ο Μουνκ απεικονίζει όχι μόνο την τραγωδία της Λάουρα, αλλά και το φόβο του για την παράνοια που μπορεί να είχε κληρονομήσει. Ο Μουνκ έφτασε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Διεθνούς Έκθεσης του 1889 και έμεινε με δύο συναδέλφους Νορβηγούς καλλιτέχνες. Ο πίνακάς του Πρωί, που τον είχε δημιουργήσει το 1884, εκτέθηκε στο περίπτερο της Νορβηγίας. Το 1892 η Ένωση Καλλιτεχνών του Βερολίνου κάλεσε τον Μουνκ να εκθέσει έργα του στην έκθεσή της του Νοεμβρίου στην πρώτη ατομική έκθεση της Ένωσης. Ωστόσο, οι πίνακές του προκάλεσαν έντονη αμφισβήτηση, που ονομάστηκε υπόθεση Μουνκ, και μετά από μία εβδομάδα η έκθεση έκλεισε. Ο Μουνκ έμεινε ευχαριστημένος με τη μεγάλη αναταραχή και έγραψε μια επιστολή. «Ποτέ δεν είχα διασκεδάσει τόσο. Είναι απίστευτο ότι κάτι τόσο αθώο όσο η ζωγραφική θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο άλλο». Στο Βερολίνο ζωγράφισε τον Σουηδό διανοούμενο Αύγουστο Στρίμπεργκ. Κατά τη διάρκεια των 4 ετών του στο Βερολίνο, ο Μουνκ σκίτσαρε τις περισσότερες από τις ιδέες που θα συνέθεταν το μεγάλο έργο του «Ιζοφόρος της ζωής», που σχεδιάστηκε αρχικά για εικονογράφηση βιβλίου, αλλά αργότερα εκφράστηκε σε πίνακες ζωγραφικής. Πουλούσε λίγο, αλλά είχε κάποιο εισόδημα από την επιβολή εισιτηρίου για να βλέπουν τους αμφιλεγόμενους πίνακές του. Ο πίνακας του Μουνκ, «Η Κραυγή», δημιουργήθηκε σε 4 εκδόσεις. Δύο παστέλ, το 1893 και το 1895, και δύο ζωγραφικές, το 1893 και το 1910. «Η Κραυγή» είναι το πιο διάσημο έργο του Μουνκ και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους πίνακες σε όλη την τέχνη. Έχει ερμηνευτεί ευρέως ως αντιπροσωπευτικός του παγκόσμιου άγχους του σύγχρονου ανθρώπου. Με αυτόν τον πίνακα, ο Μουνκ πέτυχε το δηλωμένο στόχο του, τη μελέτη της ψυχής, που σημαίνει τη μελέτη του ίδιου μου του εαυτού. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Μουνκ ζωγράφισε πολλούς πίνακες, πολλούς από αυτούς σε μεγαλύτερο σχήμα και σε κάποιο βαθμό με την αισθητική της Art Nouveau της εποχής. Μοτίβα όπως ο Άδειος Σταυρός αντικατοπτρίζουν ένα μεταφυσικό προσανατολισμό και επίσης τη θρησκοληπτική ανατροφή του Μουνκ. Ο Μουνκ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των δύο τελευταίων δεκαετιών της ζωής του μοναχικά στο σχεδόν αυτάρκες κτήμα του κοντά στο Όσλο. Πολλοί από τους τελευταίους πίνακές του εξυμνούν την αγροτική ζωή. Ο Μουνκ έβγαινε περιστασιακά από το σπίτι του για να ζωγραφίζει τοιχογραφίες επί παραγγελία, όπως εκείνες που έκανε για το εργοστάσιο σοκολάτας Φρέια. Ο Μουνκ πέθανε στο σπίτι του στις 23 Ιανουαρίου 1944 σε ηλικία 80 χρόνων.